ξεκινάει όπου να είναι το παιχνίδι για την Λίγα Developer ανάμεσα στους Old Sharks και την ομάδα Αριστέως από την Κιά, και η πρώτη επίθεση για τους Old Sharks. Θα γυρίσει ο ψηλός των Old Sharks, μην θέλει να πει να πει το καλάθι. Πολύ γρήγορα η ομάδα του Αριστέου κάνει ένα εύκολο lay-up. Και τώρα στο κατεύθυνο του μπάλας ο Βερόνης για τους All Stars. Βερόνης ξανά, θα πάρει το πικ από τον Τζόρτζο. Όχι, μπάλα θα την πάρει ο Κουμπουρίτης, ο οποίος θα κάνει το λάθος. Βήματα. Ομάδα των Αριστέως και συγκεκριμένα από τον Παούρη για στιγμές από τον Σολστάρ. Τούντας τελώς ελεύθερος ήταν ο Γαρόγιας, ο οποίος θα στοχίσει στο σου τριών πόντων. Και οργούς στο κατεύθυνο της μπάλας για τους All Stars. Ρόγιας ο Καπράλος τώρα. Κοφτάρει ο Κουμπουρίδης. Χάσει μάλλον την μπάλα, καταδικάζει με Λαρογιάννης εκεί την μπάλα. Εύκολο lay-up για την Αριστέως και 5-0. Καλό λάθος από τους All Stars που δεν έχουμε πει καλά. Ο Τούντας ανεβάζει την ταχύτητα. Λαρόγιας ο Χρήστος. Περιμένει τον Λαρογιάννη να φανταστώ να βγει από τα σκρίνη και να σου πάρει για 3. Αστοχός, ριμπάουντ από τον Καπράλο. Ο Βερόνης τώρα δεν ξέρω που πάει. Πράλος, Κουμπουρίδης. Γυρίζει ο Κουμπουρίδης. Θα κερδίσει όμως το φάλα από τον Λαρογιάννη και έχει το δικαίωμα για 2 βολές. Και πρώτος πόντος για τους All Stars στο παιχνίδι. Καρό για φορά με την μπάλα. Παρά λίγο να κάνει το λάθος. Καρόγιας θα πάρει το σούτ, αστοχή. Την μπάλα από τον Γεωργούση που δίνει την μπάλα στον Βερόνη. Πάλι ο Γεωργούσης, Βερόνης. Και προσπάθεια εδώ. Φάουλ του Γεωργούση πάνω στον Καρόγια. Γιάννης, Καρόγιας, Φεγνιζόνι, All Star.
πίεση, ζήγησε το σουτ, ίσως να ήταν και λίγο τυχερό. Το θέμα ότι η μπάλα μπήκε στο πιχτάκι, 7-1. Ο Κουρίς τώρα κατεβάζει την μπάλα. Λίγο έτσι να γίνει το λάθος. Δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη όμως από τον Καπράλο, δύσκολο καλάθι. 3-7. Τούντας, ο Γκορόγιας, Μουλαρογιάννης. Κάνει πάλι ο Τούντας. Πρώτο νομίζω κλέψιμο για τους Nets All Stars. Καπράλος θα σκοπεί για 3, μέσα 6-7, να από το 1-7 με ένα γρήγορο 5-0 γίνεται 6-7. Λογιάννης, ο Παούρης, από το 6 των βολών θα σκοχίσει. 9-6. Γεωργούς τώρα κατεβάζει. Προσπάθεια εδώ από τον Τζόρτζο. Ο Τούντας θέλει να τρέξει. Θα δώσει τον Μουλαρογιάννη, ο οποίος θα προλάβει. Προλαβαίνει όμως, θα κάνει το λάθος. Ήταν καλή η πάσα. Ήταν αρκετά βιαστική. Υποψία βημάτων, ο Γεωργούσης, Καπράλος στο τρίποντο. Ένα δευτερόλεπτο για την επίθεση των All Star. All Stars. Τούντας τώρα. Κάνε όπως το κλέψιμο ο Βερόνης. Πράλος, ο Γεωργούσης στο τρίποντο. Πάρει το φάλο ο Βερόνης και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Το πρώτο time out της αναμέτρησης, 6-9, προηγείται ο σύλλογος από την Τζιά. Έστω εγώ στην πρώτη βολή ο Βερόνης. Ο Γεωργούς, με συγχωρείτε. Ναι, έστω εγώ στην πρώτη βολή, έστω εγώ στη δεύτερη. Στο 9, ο Γκορόγιας στο κατεβάζω της μπάλας για τους και την ομάδα της Διά. Πιέζεται και πατάει την τελική γραμμή. Καλή άμυνα εδώ από τον Γεωργούση. Κλείτωσαν όμως οι All Star και μάλιστα παραλίγο να πετύχουμε το καλάθι με τον Τζιόπα. Λάθος από τους τυπικά γηπεδούχους. Βερόνης τώρα. Τζιόπας. Του
Μουρίδης, τι θα κάνει. Θα κάνει λάθος, ο Κούντος θα κλέψει. Και ο Κορόγιας θα τελειώσει τη φάση. Το 11, ωραία φάση. Και τον σύλλογο από την Τζιά. Και ο Καπράλος θα παίξει με τον Παούρη. Σε τρίπλα για να παίξουν χαϊλό με τον Τζιόπα, όμως θα κάνουν το λάθος οι All-Stars. Μερογιάννης θα κάνει το λάθος. Ωραία φάση από τον Καπράλο. 10-11. Δεν θα σηκωθεί για τρεις, θα σηκωθεί όμως ο Κορόγιας και είναι airball. Το λάβει ο Γκίνης την μπάλα και θα σώσει την κατοχή για την ομάδα του. Ο Λαρογιάννης θα στοχίσει σε ένα θεωρητικά εύκολο καλάθι και θα κερδίσει το φάουλ. Πως ακόμα δεν έχει δικαίωμα για βολές. Βλέπαμε το Καπράλος. Δεν κατάφεραν να κλέψουν οι τυπικά γηπεδούχοι. Στην αναμέτρηση έχει μπει και ο Κανιάς και ο Βουμπουρίδης θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Αξιοποίηση τις βολές ο Κουμπουρίδης, όμως αστοχή και ο Γκινής σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Ο Γιώργος θα κλειστεί και όμως θα χάσει την μπάλα. Σωστή απόφαση εδώ, θα είναι καλή άμυνα από τον Κορόγια. Το συζητάνε λίγο ο Κορόγιας με τον Γιώργος, όμως παίζουν καλό σε φιλικό επίπεδο οι δύο παίκτες. Θα πάρει το screen, θα στοχίσει. Λυπάμαι από τους All Stars και τον Τζιόπα. Θα πιεστεί ο Τζιόπα, θα πάρει το foul και νομίζω θα κερδίσει και δύο βολές. Πάνω από τον Κίνη.
Κουμπουρίδης, ο Γκινής, θα διεισδύσει. Διάμετρη στο καλάθι. Θα το μετρήσει τελικά. Θα το μετρήσουν οι ρέφεροι. Goal foul από τον Γκινή και 11-13. Έστοχος και στη βολή, γίνει 11-14. Πιέζουν τώρα. Φυσικά, οι παιδούχοι. Άλλο. Ερώνης, ο Τιόπας, ευστοχή. 8 δευτερόλεπτα, για να το προλάβουνε. Έδωσαν το τελευταίο. Ο Μαρικό Φαλ, οι All Stars. Τέσσερα δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου, για να δούμε τι θα κάνουνε. Κούντας. Σηκωθεί. Για τρεις. Αστοχός. Τι φάουλ. Έγινε φάουλ. Στην φάουλ και βολές. Το φάουλ έγινε από τον Γεωργούση. Και τρεις βολές. Έστω στην πρώτη βολή. Ο Τούντας. Και αυτό ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου, 13-15. Αυτά από εμάς, σε λίγο θα είμαστε για την περιγραφή της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. Με τον Αθλήκος λίγο αριστερός να είναι στην επίθεση. Θα γίνει το λάθος, όχι. Την Παλαογκίνης. Κάνει όμως το λάθος. Για αυτό νομίζω να κάνει μπρος πίσω. Λίγο το λάθος έγινε από τον Βερόνι. Και ο Μπορόγιας, ο οποίος δεν έχει δει καθόλου από το παιχνίδι. Καλιάς, παίξει ο Γκίνης. Ωραίο καλάθι, δυναμικό καλάθι από τον Ξενοφόντα Γκίνη. Ο Γιώπας κλείστηκε, όμως πέρασε. Θα πάει για το lay-up. Αυτό όμως είναι άστοχο. Ο Ρόγιας. Γκίνης μάλλον θα πάει το ριμπάλ που έχει δώσει πολύ ενέργεια στην ομάδα του. Στοχή, εκεί ήταν καλή η προσπάθειά του. Πόπουλος, σηκωθεί για τρεις, κακό σου. Την μπάλα για τους All-Star. Κάκης κατεβάζει την μπάλα. Καπράλος. Σκοθεί για τρεις. Ευστοχή. 16-17. Καπράλος μοιάζει να είναι ήρεμη δύναμη για την ομάδα του. Γορόγιας τώρα, Φιλιππόπουλος. Ο Γκίνης. Σκοθεί για τρεις. Μέσα θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ο Γκίνης. Ο Ξενοφόντας, 16-20.
πίεση. Κορόγιας, θα τελειώσει τη φάση. 16-22. Και λάθος από τον Τζιόπα. Και time out για τους All-Star, οι οποίοι βλέπουν να χάνουν την επαφή τους με το σκορ. Αυτά από εμάς. Τα λέμε μετά το time out. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Ο Κορόγιας θα πάρει την επίθεση, αστοχή. Θα πράγει το rebound και δίνει στον Τουκάκη. Ποιος δεν μπορεί να κάνει το λάθος. Θα πράγει πάλι. Νομίζω να κάνει βήματα. Σωστή απόφαση. Πάρει ο Ανιάς. Θετικό χρήματα και στον ελεύθερη. Και ο Βερόνης στο κατεύθυνο της μπάλας. Να κάνει τον goal foul. Έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Κάκης, κάνει ωραίο που τη λεγόμενη ραβέρσα και μειώνει σε 19-22. Γίνει τώρα ένας προδιαγωγός της μπάλας. Ο Βουσουνέλος, άσκοπος, απράλλο το rebound. Καπράλο. Καλό θα κάνει τίποτα από πολύ μακριά αστοχή. Πάρει όμως το επιθετικό rebound ο Πέτρου και διατηρεί την κατοχή για την ομάδα του. Τρίποντο για τους All-Star μέσα από τον Βερόνι. 22-22 μειών, μάλλον σοφαρίζουν οι All Stars. Time out. Το ξέρουμε στο παιχνίδι μας. Οι Κάνιας με τον Κίνη πήγανε για το give and go. Η συνεργασία στέφθηκε με αποτυχία. Στέφθηκε μάλλον από αποτυχία. Και οι All-Stars με τον Βερόνι συνεχίζουν και θα επιδιώκουν να βγουν μπροστά στο σκορ. Ο Μπορίδης μάλλον θα παίξει Άιζο, όχι, τον Φουσουνέλο που είναι πιο γρήγορος. Ωραία πάσα όμως το Δουκάκι από τον Μπορίδης, εξαιρετική assist. 24-22, να είναι μπροστά οι All-Stars. Θα παίξει με πλάτη.
κερδίσει εύκολα την παρότητα, όμως ήρθε για βοήθεια ο Πουμπουρίδης, Μπουκάκης τώρα. Μπουκάκης πάει για το post του post και θα κερδίσει δύο βολές. Φώτης Λουκάκης, 26-22. Μεγαλώνει το σερί για τους All-Star, που έχουν κάνει ένα σερί 7-0. Σουνέλο θα μπει μέσα, θα κάνει λάθος ομό, νομίζω. Άλλος για τον Φουμπουρίδη. Ίσως γιατί βάλω τον Φιλιππόπουλο και θέλει να παίξει με πλάτη. Θα δώσει πολύ όμορφη ασίστ στον Φουμπουρίδη για τον Λουκάκη. Δεύτερη ίδια συνεργασία και 28-22. Μεγαλώνει το σερί για τους All-Star, οι οποίοι έχουν βρει το... έχουν βρει το σχήμα με το οποίο είναι αποτελεσματική, είναι παραγωγική. Ο Κάνιας κερδίζει το φάουλ από τον Κουκουρίδη τώρα. Ο Τούντας ψάχνει τον τρίπο, το δεν θα το κάνει όμως. Λιβόπουλος, νομίζω θα κάνει επιθετικό φάουλ. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον Λουκάκη να εκτελεί εύστοχα τη βολή της τεχνικής ποινής και οι All-Star συνεχίζουν αυτό το σερί τους. 29-22 τώρα κερδίζουν. Το έχει ίσως και ηθελεμένα η
θελημένο από τους ανέλους σε αυτή τη δεύτερη βολή. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι παραμένει το 29-25 για τους All-Star. Ωραία πάσα πάλι για τον, για τον Δουκάκη από τον, τον Βερόνι. Όσο ο Δουκάκης είναι πολύ παραγωγικός αυτή την περίοδο, 31-25. Ο Τούντας θα κερδίσει το φάουλ, όμως δεν έχει δικαίωμα για βολές. Πολύ προσπάθεια ήταν από τον Πάουρη, όμως θα αστοχίσει. Ο Βερόνης έχει την μπάλα, θα παρέα στον Τούντα και θα κερδίσει με το φάουλ. Time out που ζήτησε ο κύριος Δεμέναγας, προπονητής, στο αθλητικό συλλόγο Αριστέως. Συνέχεια το παιχνίδι μας. Με τον Πουμπουρίδη στη ζώνη που έγινε με το συλλόγο Αριστέως, ζώνη. Αυτή κάτι μπάλα. Τούντας όμως θα περάσει το κέντρο. Θα δώσει και μια ωραία συσόμουση, λένε ο οποίος θα αστοχίσει. Το Δουκάκης τώρα. Όλοι οι Σταλ θέλουν να ηρεμήσουν λίγο το παιχνίδι. Δεν τους συμφέρει ο γρήγορος ρυθμός. Πράλλος. Περώνης, θα σουτάρει ξανά. Αστοχή. Μουλαρογιάννης στον εφηδιασμό. Θα τελειώσει τη φάση. Ο Φώτης Μουλαρογιάννης. Με συγχωρείτε, ο Κώστας Μουλαρογιάννης. Πράγμα φορά για τρεις αυτός. Μέσα! Μεγάλο σου, 34-27. Κόβει λίγο τον ενθουσιασμό των αντιπάλων του. Φάουλ, δύο βολές για τον Τούντα. Άσπαξε ο Τούντας στην πρώτη βολή. Σε 34-28 και 33 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Δουκάκης κακό σταματήσει τρίπλα. Πουμπουρίδης αυτογεί σε ένα εύκολο θεωρητικά καλάθι. Ο Τούντας αδυνατεί να τελειώσει το πάσιο, καθάλλος πήρε το rebound. Κάκης θα κλειστεί, κάνει το λάθος. Μουλαρογιάννης το κέντρο. Μπάλα δεν καταλήξει στο καλάθι. 34-28 το σκορ. Οι All-Star έχουν το προβάδισμα. Αυτά για την ώρα, θα τα πούμε για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Μάλλον δεν ξεκίνησε, το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε με τους All-Star και τον αθλητικό σύλλογο Αριστέως. Με τους All-Star να κάνουμε το πρώτο λάθος στο δεύτερο ημίχρονο. Ελεύθερο τρίποδο τώρα μέσα από τον Μουλαρογιάννη. 34-31. Μουρίδης. Ωραία
μέσα. Γρήγορα από το 0. 33-33. Έκανε πολύ δυνατά, όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο. Την Ισιώτες. Ρούσης, λίγο λίγο το λάθος. Ο Ρόγιος όμως θα κλέψει την μπάλα. Κάνει λάθος όμως. Κλέψει ο Γεωργούσης. Εκείνης πάλι στον εφηδιασμό. Πάρτι μου να κάνει βήματα εδώ, ναι. Βήματα. Γιώργος κατεβάζει την μπάλα και προσπαθεί να ρίξει λίγο το ρυθμό. Βερόνης, Κουκουρίδης. Λάθος. Πάλι τρέχουμε. Οι Νησιώτες. Ο Παλαιάς έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην άμυνα και στο να ανοίξει το ρυθμό. Ο Βασίλης ο Βαλεράς, παίχτης ομάδας. Κορόνιος τώρα. Αδώσει τον ασίς. Τον Παούρη. 35, πολύ, πολύ γρήγορο σερί για τους με τα παιδιά από τη Δυτιά. Μουρίδης, Καπράλος, αλλάζουν την μπάλα στην περιφέρεια. Πάλι έγινε κλέψιμο από τον Μούλαρο Γιάννη. Θα πετύχει το lay-up. 34-37 και στο βούλο τα ημάδα από το Σουριστάρι, οι οποίοι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Τα 2,5 που θα παίζουμε στην τρίτη περίοδο. Στρέφουμε στο παιχνίδι μας. Με τον Βερόνι. Κάνει πάλι λάθος ο Γεωργούσης. Ο Ρόγια θα παίξει με τον Βαλέρα. Χωρίς ο ενδιασμός μου, Λαρογιάννης σταματάει. Λαρογιάννης στη γωνία για 3. Άστοχος. Βερόνις τώρα. Ο Γεωργούς που με συγχωρείτε. Κλειστή, κλέψιμο πάλι από τον Μουλαρογιάννη και αδιαθλητικό φάουλ. Πολύ σωστή απόφαση, καθώς ο Τζόρτζος δεν πήγε για την μπάλα, αλλά πήγε για τον παίχτη. Δύο βολές και η κατοχή για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Εδώ σε μία από τις δύο βολές ο Μουλαρογιάννης. Ο Ρόγιας. Ωραία πάσα για τον Παόδια, στοχή αυτός. Πάρει αυτό το rebound. Βαλέρας, ο Ρόγιας μόνος στην κορυφή για 3. Αστοχός. Βαλέρας προσπαθεί όμως να καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και ο Βερόνης ξεκινάει μια νέα επίθεση για τους All Stars, οι οποίοι είναι ακόμα από B. Βράλος, ωραία. Στέλνει την μπάλα στο καλάθι. Old school κίνηση θα λέγαμε. 36-38. Γίνης, το δίνει το σουτ, Βαλέρας, τη γωνία για 3, άστοχος, Κουμπουρίδης το rebound και Βερόνης. Του σηκώνεται για 3, στοχή, ο Τζόρτζος θα πάρει το επιθετικό rebound, δεν θα του κάνει παρά το χατήρι. Κοσούτ, Βερόνης πήρε το rebound. Άλλο,
στο φάλα από τον Μούλαρο Γιάννη. Γιώργος τώρα, Αστράλος πάλι, τώρα έχουν κλείσει ήδη δύο, Γιώργουσης, ο Τζόνις κόνται για δύο, Αστοχός, κίνησε να βρέξει, κάνει το λάθος, Ζαμπόλ από την καλή άμυνα του, από τον Τζόρτζο. Κατοχή μου παραμένει για τον αριστερό. Παόλης θα σκοθεί για τρεις. Κατοχήσει 36-41. Γκάλο φουτ από τον Βασίλη Παούρη. Τρέχει. Χάσουν το εύκολο καλάθι. Εξελούμενοι Παούρης ξανά για τρεις. Μέσα και αυτό. Δύο συνεχόμενα τρίποτα από τον Βασίλη Παούρη. Το πανηγυρίζει και δικαίως. 36-44. Μόνο δύο πόντους έχουν πετύχει All Stars σε αυτό το δεκάλεπτο. Και έχουν δεχτεί ήδη 16. Περώνης. Και η επιλογή νομίζω. Όμως κατοχή. Ευτυχώς για τον ίδιο παραμένει για τους All Stars. Εντελώς την αυτοσυγκέντρωσή τους. Η πίεση του αντιπάλου τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Παούρης χωρίς να δυσκολευτεί. 36-46. Μεγαλώνει το σερί. Κάνει ωραία προσπίση και θα κερδίσει το δικαίωμα για δύο βολές. Σαν να έχουν χάσει τις πνευματικές και σωματικές δυνάμεις οι All Stars. Είναι πιο μεγάλη σε ηλικία από τους αντιπάλους τους. Εκεί στην πολύ. Ο Παούρης όμως ο
στη φάση. Τον χρόνο που είχε διαθέσιμο την επίθεση και του Κάκης τώρα για τους All Stars. Τρίποντο για τους All Stars από τον Τζιοπά θα αστοχίσει. Παουρίς, όμως θα κάνει βήματα εδώ. Πήθηκε ότι θα τελέσει τρίποντο, όμως έκανε βήματα και νομίζω θα βγει κιόλας, θα τον αντικαταστήσει ο Φιλιππόπουλος. Περώνης, κερδίζει το φάουλ. Πάλι θα πάρει το screen. Φάουλ που θα κερδίσει ο Τζόρτζος. Νομίζω ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να κάνει. Είχε κλειστεί αρκετά. Τρίποντο όμως θα δώσει την μπάλα στον Ντουκάκη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Θα γυρίσει με το δεξί, αστοχή, ωραία κίνηση πάντως. Ο Βερόνης τρέχει. Ωραίο give and go. Θα σε δύο εύκολα καλάθια, ο Τζιόπας. Και από την άλλη μεριά θα τιμωρήσει ο Τούντας. Και αντί να γίνει το 39-48, έγινε το 38-50. Αυτό είναι το μπάσκετ. Λάθος, πάλι κλέβει ο Τούντας. Θα δεχτεί και το φάουλ. Και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ask you.
σκέφτεται ο Γιάννης ο Τούντας. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω να κάνει, είχε μπλέχτηκε ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Μικρή σημασία έχει, το 38-50 παρέμεινε με 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Γκορόγιας τώρα. Με 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Μένει στον Βαρέλα, Γκορόγιας, θα σηκωθεί για 2. Θα ευστοχίσει. 38-52, το καλύτερο δυνατό φινάλε για την ομάδα της Τζιά. 38-52 και είναι το μεγάλο φοβερή για να παραμείνει αίτητη στο πρωτάθλημα. Μπήκαμε στην τέταρτη περίοδο που για μία ακόμη φορά έχουμε κλέψιμο της ομάδας της Γιά, η οποία θα οδηγήσει σε ευνηδιασμό και δύο βολές από τον ξενοφώτα Γκίνι, αν είδα καλά. Κοντάς, 38-53. Σαν άλλο για τους All-Star που δεν νομίζω να έχουν δυνάμεις. Βλέπουμε αυτό λέει η γλώσσα του σώματος, για να μην υπερβάλλω κι εγώ. Κοντάς, αστόχος για 3, δεν θα στοχίσει, παλεύει ο Δουκάκης. Δεις το φαλό Βερόνης. Εντάξει, θα επιπλέξει το πορτοφόλιο ο Γκαρόγιας εδώ και θα δώσει τον Τούντα, ο οποίος εντάξει, έχεις ένα εύκολο lay-up. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει κουραστεί, οι πάσεις του είναι παρακινδυνευμένες περισσότερες. Λογικό είναι, έχει παίξει πάρα πολύ. Καπράλος, κλεισμένος, δεν θα ευστοχίσει. Και νομίζω θα χτυπήσει κιόλας. Αυτό δεν έχει τίποτα. Όλα καλά λοιπόν, συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Κούντας, το Κορόγιας, Ελβίσια, Σπαχή, ο ίδιος το εξαιρετικό rebound. Καλά, σαφώς, καθάλλος το rebound. Γίνει λάθος. Δεν θα πάρει τα έμορφη ο Καπράλος και μπράβο του, παρά το προχωρημένο της ηλικίας σε σχέση π.χ. με τον Γκάλο, ο οποίος είναι πιο νέος αθλητής. Τούντας για 3, με ταμπλό εύστοχος, 38-57, όλο ένα και μεγαλώνει διαφορά. Βερόνης θα δώσει στον Ζιγιό Πανιζακαλά, ο οποίος θα ευστοχίσει, Κορόγιας. Λιπόπουλος για 3, αστοχός. Χριστίο Καπράλος, ο
Λουκάκης ελεύθερος και το στάρει και καλά κάνει. Και ο ίδιος το rebound και θα κερδίσει το foul. Περώνης, πάσα στον Λουκάκη, ο οποίος χάνει ένα πολύ εύκολο lay-up. Σιμίτης, Κορόγιας. Περάσει, άστοχος. Φαουλ από τον Γιάννη Τούντα για να σταματήσει την υποψία χνηδιασμού που πήγε να δημιουργηθεί για τους All Stars. Πράλος, πήγαινε φαουλ πριν σηκωθεί. Για τρίποντο για να κάνει μια laser πάσα στον Λουκάκη, αυτός δεν θα την προλάβει. Το 40-58 παραμένει με 6-34 για το τέλος του παιχνιδιού. Κουτάς θα παίξει πήγαινε το pick and roll με τον Φιλιππόπουλο, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση 40-60 για πρώτη φορά στο ΣΥΝ 20. Οι Νησιώτες. Καλό! Ο Κάκης είναι ελεύθερος για 3. Μπάλα πέλη και βγαίνει. Του κάνει το Χατήρι. Ο Γκίνης τρέχει. Θα κερδίσει το φάουλ. Και θα βρίσκει ένα ουσιακό καλάθι, όμως δεν θα με βρίσει. Στουτάς, δεν θα κάνει το τρίποντο, Φιλιππόπουλος, θα σηκωθεί για 3. Στοχή, η μπάλα για τους All Star. Βλέπω ότι πιέζουμε. Δεν αφήνω το τυπολ που αλλασάνουμε. Έλλης για 3, μέσα. 43-60. Να και ένα στο τριών πόντων, να είναι νομίζω και η μυθολογία των All Stars. Κάνιας. Έχουμε τον Καπράλο. Είναι ωραία προσπάθεια, όμως δεν θα σκοτήσει. Καπράλος δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει εκεί. Όμως ό,τι και να σκεφτόταν δεν του βγήκε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ο Γιάννης. Θα δώσει την assist. Έχουμε δύο πασοδό.
ο Γιουταράκος, ήταν πριν ο σκόρερ, ο οποίος έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Βγαίνει στα επίκα από Ορκάνια, θα κάνει. Ωραία πάσα από την πλάτη, λίγο να κάνει τον φάουλ. Ο Κανιάς, ο οποίος βέβαια θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και δύο βολές. Ο Κανιάς. Ερώνης. Ένας εναντίον πολλών. 47-62. Και ο κύριος Μέναγας καλή time out για να συνετίσει κάπως τους παίχτες του. Θα μιλήσει και θα επιστρέψουμε και εμείς κοντά σας. Στρέφουμε στο παιχνίδι μας. Με τον Ρουσουνέλο να γίνεται, όχι, δεν θα καταφέρει να σκοράρει το πρώτο καλάθι κι αυτός. Κάνει το λάθος εδώ τώρα ο Βερόνης. Αν και οι διαιτητές έχουν διαφορετική άποψη. Ο Μπουρίδης που είχε καιρό να μπει στο παιχνίδι. Στο πλάτι. Ο Αλέξον Βερόνι, ο οποίος σηκώνεται για 3, στοχή, 9 στο rebound, Λαρογιάννης. Ωραία ραβέρσα από τον Κανιά, θετικό από τον Βαριλάμου, Λαρογιάννης για 3, αστοχός. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κανιά. Φάουλ για τους All-Star. Πάνω που Μπουρίδης έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Μπουρίδης, 48-64. Παναγιωταράκος. Λαρογιάννης. Από το Βαρελάς. Αστοχή ο Βερόνης. Ο Μπουρίδης για 3. Αστοχός. Λαρογιάννης. Το γήπεδο. Δίπλη τρίπλα, όπως δεν είναι ρέφερη. Θα βγει τώρα ο Βερόνης που κουράστηκε και θα μπει ο Γιώργος στη θέση του. Πράλος, θα περάσει, θα στοχίσει. Μπουρίδης, ωραία προσπάθεια, goal foul, πολύ ωραίο καλάθι. 50-64, και το παρατάνω το παιχνίδι των Stars και καλά κάνουνε. Εύστοχος και στην πληρωματική βολή, 51-64 και 30 για το τέλος. Παναγιωταράκος, ο Βαρελάς. Δύο βολές. Έχω στην πρώτη βολή ο Βαρελάς.
και στη δεύτερη. Καπράλος τώρα. Πέτρος θα κάνει καλή προσπάθεια, όμως ο Γιώργος θα πάρει την μπάλα και θα πετύχει το καλάθι. Κανιά, θα να παίξει το λάδι πάλι. Βαρελάς για τρεις, εύστοχος. 53-68. Κουμπουρίδης, Καπράλος, θα δοκιμάσει για τρεις. Ο Φόρτς Παναγιωταράκος πήρε το rebound. Καλιάς, πήγε να επιχειρήσει τρίποντο. Κουμπουρίδης, Πέτρου για τρεις. Αυτοχώς. Στα δευτερόλεπτα θα μείνουν για τη λήξη, δεν νομίζω να κάνουν επίθεση. Ο Αθλητικός Σύλλογος Αριστείος θα κερδίσει με 53-69 τους All Star. Αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα για το αποτέλεσμα development στο μπασκετάκι. Αυτά από εμάς, να είστε καλά και να παρακολουθείτε μπάσκετ. Καλό βράδυ.